Επί 3 χρόνια οι φωνές μας δεν ακουγόντουσαν, συνέχιζαν οι συναλλαγές με τον επιτιθέμενο και βλέπουμε σήμερα που κατέληξε σε κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, σε κατάφορη παραβίαση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ήδη από το 2019 είχε γίνει μια συζήτηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης που προσπαθούσε να καταδείξει πόσο προβληματικό είναι το καθεστώς του Πούτιν. Για άλλη μια φορά, ο δρόμος που επελέγει ήταν ο δρόμος της ειρήνευσης. Εμείς ποτέ δεν κλείσαμε τα μάτια μας, ποτέ δεν κλείσαμε τα αυτιά μας και χιλιάδες νεκροί σήμερα, εκ των οποίων 90 παιδιά, οι δεκάδες χιλιάδες Ουκρανοί χωρίς πόσιμο νερό, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ηλεκτρικό, τα εκατοντάδες σχολικά κτίρια, νοσοκομεία κτλ. Τα οποία έχουν βομβαρδιστεί. Έτσι καταλαβαίνει η Ρωσία την Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Έτσι κατανοεί το πώς η διεθνής κοινότης υπερασπίζεται το δικαίωμα των ανθρώπων στο να ζουν. Το δικαίωμα στη ζωή είναι από τα πλέον θεμελιώδη δικαιώματα. Και σήμερα καταγγέλνουμε στο Συμβούλιο σας ότι κάθε λεπτό αμφισβητείται αυτό από τη Ρωσία εμπράκτως στην Ουκρανία. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κινούνται σαν τρομοκράτες, σκοτώνοντας παιδιά, σκοτώνοντας αμάχους, παίρνοντας ομήρους, βομβαρδίζοντας κτίρια, όπως έλεγα προηγουμένως, νοσοκομεία με ευθύρια και άλλα δημόσια κτίρια που δεν έχουν καμία σχέση με στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Και εδώ και 18 μέρες αυτό είναι ένα καθημερινό έργο το οποίο βιώνουμε στην Ουκρανία. Επί 8 χρόνια ζήσαμε την κατάληψη μέρους εδαφών της Ουκρανίας και σήμερα ακόμη βλέπουμε πώς χρησιμοποιεί την Κρυμαία η Ρωσία, υποχρεώνοντας ανθρώπους οι οποίοι καλύπτονται από τη συνθήκη της Γενέβης να υπηρετήσουν σε στρατεύματα της εχθρικής χώρας. Στην Πολτάβα υπήρχαν και εκεί ρωσόφωνοι, οι οποίοι και αυτοί βομβαρδίστηκαν. Είναι αδιανόητα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τώρα, στην ίδια την Ρωσία, η καταπάτηση των βασικών δικαιωμάτων της ελευθερίας του τύπου, της ελευθερίας έκφρασης και του συνέρχεστε, είναι δεδομένες. Σήμερα μας λέει η Ρωσία δεν υπάρχει πόλεμος. Κανένας δεν έχει κηρύξει τον πόλεμο. Απλώς κάνουν μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως αρέσκονται να την αποκαλούν. Έχουμε επιβεβαιωμένη πληροφορία για ένα μεγάλο πλήθος Ρώσων στρατιωτών οι οποίοι είναι ήδη θύματα, όπως επίσης και για τις πάρα πολύ σημαντικές απώλειες των ρωσικών στρατευμάτων σε τεθωρακισμένα, σε ελικόπτερα, σε αεροθούμενα. Και παρόλα αυτά, όλα αυτά τα αρνείται το ρωσικό καθεστώς. Είναι απίστευτη η ρωσική προπαγάνδα, η οποία παριστάνει ότι τίποτα δεν συμβαίνει στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Έχουν ένα οχετό ψεμάτων καθημερινό προς τη ρωσική κοινωνία που πρέπει να σταματήσει. Ο πρόεδρος Πούτιν ξεκίνησε ένα πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης που μπορεί, υπό συνθήκες, να εξελιχθεί σε παγκόσμιο πόλεμο. Η ρωσική αντιπροσωπεία, πια δεν συμμετέχει
στο Συμβούλιο σας. Αυτό δείχνει την αντίδραση του Πρόεδρου Πούτιν, που δεν θέλει να αντιμετωπίσει την αλήθεια. Δεν θέλει κανένας να ακούσει την αλήθεια σε σχέση με τα εγκλήματα τα οποία έχουν διαπράξει στην Ουκρανία, όχι εδώ και 16 μέρες, αλλά εδώ και 8 χρόνια. Θα πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί στην απάντηση την οποία θα καταφέρουμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος φέρει την ευθύνη και το βάρος αυτής της απάνθρωπης επίθεσης. Όσοι υποστηρίξουν αυτή την αδικαιολόγητη και απρόκλητη επίθεση δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται στην σύνοδό σας, όπου οι βασικές αξίες της δημοκρατίας και του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής είναι στα θεμέλια του οργανισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ενωμένοι, όχι για να υπερασπιστούμε μόνο την Ουκρανία, αλλά και τις αξίες μας και όλη την Ευρώπη, για να αποφύγουμε τον κίνδυνο του οποιοδήποτε πυρηνικού συμβάντος ή επίθεσης. Γι' αυτό ζητάμε λοιπόν να κλείσουν οι ουρανοί της Ουκρανίας για τα αεροσκάφη της Ρωσίας, για να διασφαλιστεί η επιβίωση χιλιάδων ακόμη αμάχων. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας όλες τις γειτονικές χώρες και όπως και πολλές άλλες για όλη αυτή την φιλοξενία και την στήριξη που μας έχουν παρέχει και συνεχίζουν να μας παρέχουν. Για όλους αυτούς οι οποίοι προσέφεραν καταφύγιο σε αυτούς τους συμπολίτες μου, οι οποίοι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν υπό εκτρές συνθήκες της αισθής τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, σας ευχαριστώ για την αλληλεγγύη σας, σας ευχαριστώ για την θέση αρχής που πήρατε. Δόξα στην Ουκρανία, δόξα στην ελεύθερη και δημοκρατική Ευρώπη.